Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι. Μου ζητήσατε να μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να αυξήσουμε επίπεδο της τεστοστερόνης. Αλλά πρώτο θέλω να σας πω γιατί πέφτει η τεστοστερόνη. Ξέροντας αυτό μπορείτε να αποφύγετε κάποια λάθη. Πολλές φορές διαρθώνοντας κάποια λάθη που κάνετε, μόνο και μόνο αυτό μπορεί να επαναφέρει επίπεδο της τεστοστερόνης σε κανονικό επίπεδο. Τεστοστερόνη είναι κυρίαρχη ορμόνη του φύλου και έχει ζωτικό ρόλο στην παραγωγή σπέρματος, βοηθάει στην ανάπτυξη μυϊκής και οστικής μάζας, αυξάνει τριχοφυΐα. Έλλειψη αυτής ορμόνης μειώνει ερωτική επιθυμία, προκαλεί αισθητική δυσλειτουργία, προκαλεί διαταραχές στην διάφυση, αίσθημα κούρασης, έλλειψη συγκέντρωσης, απώλεια μυϊκής και οστικής μάζας, πέφτουν μαλλιά. Αρκετοί άνθρωποι νομίζουν ότι η τεστοστερόνη πέφτει μόνο και μόνο με την ηλικία. Όμως δεν είναι έτσι. Πολλοί άνθρωποι και στα 50 και στα 60, ακόμα και στα 70 τους έχουν την τεστοστερόνη σε πολύ καλό επίπεδο και μερικοί άντρες ακόμα και στα 30 τους, στα 40 τους έχουν έλλειψη τεστοστερόνης. Γιατί? Πολύ μεγάλος εχθρός της τεστοστερόνης είναι παχυσαρκία. Καλό είναι να χάσετε πυρητά κιλά που έχετε. Όμως, αν αποφασίσετε τελικά να χάσετε πυρητά κιλά, πρέπει να τα χάσετε σιγά σιγά σταδιακά. Γιατί αν να μπείτε σε πολύ σκληρές διέτες, ο οργανισμός νομίζει ότι κινδυνεύει και σταματάει να παράγει τεστοστερόνη. Έχει άλλες έννοιες, νομίζει ότι κινδυνεύει και σε αυτές τις περιπτώσεις τεστοστερόνη πέφτει ακόμα περισσότερα. Και αυτό πρέπει να διαλέξετε πολύ εύκολες διέτες για να χάσετε κιλά σταδιακά. Δεύτερο, καθημερινή μεγάλη κούραση. Όποτε κουραζόμαστε πολύ, ο οργανισμός παράγει περισσότερο κορτιζόνη, η οποία ρίχνει την τεστοστερόνη. Ορμόνη πέφτει μετά από πολλή ώρες και δύσκολες προπονήσεις. Αν είχατε πολύ δύσκολη μέρα, κουραστήκατε πολύ, αφήστε την προπόνηση για άλλη μέρα. Ορμονικό σύστημα και νευρικό σύστημα συνδέονται μεταξύ τους άμεσα και αν νευριάζετε πάρα πολύ εύκολα, αν στεναχωριέστε συχνά, τότε επίπεδο τεστοστερόνης μπορεί να πέσει σημαντικά. Επίσης σημαντικά πέφτει επίπεδο τεστοστερόνης αν δεν κοιμάστε αρκετές ώρες και επίσης αν το κάνετε αρκετά συχνά. Ακόμα και μέχρι 20 και 25% μπορεί να πέσει η τεστοστερόνη αν κοιμάστε λιγότερα από 8 ώρες συστηματικά. Επίσης, ρίχνει τεστοστερόνη αν δεν έχετε τακτική σεξουαλική ζωή. Μεγάλη προσοχή σε τρανς λιπαρά οξέα. Μεγάλη ποσότητα τέτοιων λιπαρών βρίσκονται σε fast food, γαριντάκια, πατατάκια, τηγανιτά, κονσέρβες και πολλά άλλα έτοιμα φαγητά. Και βέβαια μπορεί να φταίει έλλειψη κάποιων βιταμινών, ενζήμων και ιχνοστοιχείων. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Καταρχήν κάνετε μία εξέταση. Τιμές της τεστοστερόνης επηρεάζονται πάρα πολύ από κούραση και αϊπνία και αυτό φροντίστε να είστε ξεκούραστοι και να κοιμηθείτε καλά και μετά να κάνετε αυτή η εξέταση. Αν όντως σιγουρευτείτε ότι επίπεδο τεστοστερόνης είναι χαμηλή, τότε μάλλον γιατρός να σας δώσει να κάνετε κάποιες επιπλέον εξετάσεις να δει πού βρίσκονται βιταμίνες, ιχνοστοιχεία σας, γιατί έχει μεγάλη σημασία επίπεδο κάποιων πολύ σημαντικών βιταμινών και ενζήμων και ιχνοστοιχείων. Για παράδειγμα, έλλειψη βιταμίνης D3 μπορεί να ρίξει επίπεδο τεστοστερόνης ακόμα και μέχρι 50%. Τεράστιος αριθμός. Πολύ μεγάλο ρόλο παίζει η βιταμίνη B12, B1, B6. Μεγάλη σημασία έχουν ιχνοστοιχεία ψευδάργυρο και μαγνήσιο. Συνήθως ο γιατρός δίνει
θεραπεία βιταμινών και ιχνοστοιχείων που σας λείπουν για 3 μήνες. Όμως πολύ καλό είναι να τρώτε και κάποια τρόφιμα η οποία είναι πλούσια σε αυτά τα ιχνοστοιχεία. Φαλασσινά, βρώμη, φαγόπυρο, μπανάνες, σπανάκι, φασόλια, φακές, ψευδάργυρο, μαγνήσιο, απαραίτητες βιταμίνες, ωφέλιμα λιπαρά όπως ωμέγα 3, D3 περιέχουν σπόροι καλοκαίσας, αμύγδαλα, κάσιος, φιστίκια, καρύδια, λιναρόσπορο, αβοκάντο, λιπαρά ψάρια, αυγό. Πολλές θρεπτικές ουσίες που χρειάζεται ο οργανισμός για να παράγει τεστοστερόνη περιέχει αγνό βούτυρο. Έρευνες δείξανε ότι η καθημερινή κατανάλωση 30 γραμμαρίων αγνό βούτυρο μπορεί να αυξήσει επίπεδο τεστοστερόνης μέχρι και 20%. Όμως, αν δεν έχετε κάποια έλλειψη βιταμινών, κάποια έλλειψη ιχνοστοιχείων, τότε υπερβολική κατανάλωση αυτών των βιταμινών και ιχνοστοιχείων δεν αυξήσει επίπεδο τεστοστερόνης. Πολύ καλά αυξάνουν επίπεδο της τεστοστερόνης καυτερά τρόφιμα όπως τζίντζερ, καυτερό πιπέρι, κρεμμύδι, σκόρδο, καυτερή μουστάρδα και άλλα. Καυτερά τρόφιμα αυξάνουν θερμοκρασία του σώματος, αυξάνουν κυκλοφορία του αίματος στο ουρογεννητικό σύστημα, αυξάνεται παραγωγή τεστοστερόνης και γενικά αυξάνεται και σεξουαλική επιθυμία. Επίσης πολύ καλό κάνει μαύρη σοκολάτα, μέλι και τσάι με τσουκνίδα. Φανταστικά αποτελέσματα δίνει τριγωνέλα. Τριγωνέλα είναι ένα φυτό που σε πολλές χώρες χρησιμοποιούν στην μαγειρική. Τριγωνέλα έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Σήμερα δεν θα σταθούμε σε αυτά. Αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα είναι ότι αυξάνει επίπεδο τεστοστερόνης, δρά ευεργετικά στο αναπαραγωγικό σύστημα, αυξάνει ερωτική επιθυμία και επίσης μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξη του προστάτη. Συνήθως τριγωνέλα πίνουν σαν τσάι. Μια κουταλιά σπόρων τριγωνέλας βάζουν σε 200-250 μιλιγράμμ νερό, βράζουν για 5 λεπτά, μετά αφήνουν να σταθεί το μείγμα για 5 λεπτά, το σωρώνουν και πίνουν ζεστό. Επίσης υπάρχουν και στο φαρμακείο συμπληρώματα διατροφής με τριγωνέλα. Πώς να πίνετε σε αυτή την περίπτωση την τριγωνέλα, καλύτερα να σας πει ο γιατρός σας. Γιατί υπάρχουν δοσολογίες που πρέπει να σας ταιριάζουν. Στην αύξηση της τεστοστερόνης βοηθάει πολύ διαλυματική προπόνηση με υψηλή ένταση, γυμναστική με αντιστάσεις. Τέτοια γυμναστική 3-4 φορές την εβδομάδα αυξάνει τεστοστερόνη ακόμα και μέχρι 15%. Αλλά μην ξεχνάτε, πολλές ώρες προπόνησης αντίθετα μειώνουν τα επίπεδα τεστοστερόνης. Πολύ καλό κάνει ζεστό και κρύο ντους. Μην ξεκινάτε με πολύ αντίθετες θερμοκρασίες. Σιγά σιγά να μειώνετε και να αυξάνετε την θερμοκρασία. Ξέρουμε ότι ντους με κρύο και ζεστό νερό γενικά δυναμώνει τον οργανισμό μας, δυναμώνει ανασυπτικό μας σύστημα και επίσης αυξάνει και παραγωγή τεστοστερόνης. Στο τέλος θέλω να σας πω ότι οι μεγαλύτεροι εχθροί που πραγματικά σκοτώνουν την τεστοστερόνη είναι σιγάρο, αλκοόλ, ζάχαρη και αλάτι. Μειώστε το όσο μπορείτε. Καλό βέβαια είναι να κόψετε εντελώς, αλλά τουλάχιστον να μειώσετε αυτές τις ουσίες κατά πολύ. Εγώ σας εύχομαι υγεία, να είστε πάντα καλά και πιστεύω να τα πούμε σύντομα.